Ελάτε να αλλάξουμε όμως εντελώς κλίμα, γιατί σε επίσης γιορτινή ατμόσφαιρα ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους γιόρτασε τα 10 χρόνια λειτουργίας του στο Μουσείο Βορέ την περασμένη Τετάρτη. Εκεί μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές ειδικής αγωγής συμμετείχαν στα διαδραστικά εργαστήρια αποτυπώματα. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους γιόρτασε τα 10 χρόνια λειτουργίας του στο Μουσείο Βορέ στο πλαίσιο των διαδραστικών εργαστηρίων αποτυπώματα. Πρόκειται για εκπαιδευτικά, οικαστικά και αθλητικά εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν μαζί νέοι με και χωρίς αναπηρία από σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά σχολεία με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την αναπηρία. ΣΚΕΠ γεννήθηκε από μια απορία. Πάνω από 10% του πληθυσμού είναι άτομα με αναπηρία και όμως σπάνια τους συναντάμε. Γιατί? Σαφέστατα υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα που είναι το πρόβλημα της έλλειψης προσβασιμότητας. Όμως δεν είναι αυτή η κύρια αιτία. Το θέμα είναι η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι στη διαφορετικότητα. Αυτό λοιπόν που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε το βλέμμα των ανθρώπων ως προς τη διαφορετικότητα και κυρίως στους μαθητές γενικής εκπαίδευσης να τους εισαγάγουμε στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και της ισότητας. Βιωματικές προσεγγίσεις και διαδραστικά εργαστήρια χωρίς επικοινωνιακές κατευθύνσεις επιτρέπουν στους νέους να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον και να ξεκλειδώσουν την αμηχανία της πρώτης επαφής με το διαφορετικό. Το σχολείο οργάνωσε αυτή την εκδρομή σήμερα εδώ προκειμένου να έρθουμε πιο κοντά στα άτομα με αναπηρία και θεωρώ ότι αποτελεί προνόμιο για εμένα και τις μαθητές μου. Ήταν μια μοναδική εμπειρία γιατί πρόσφερε μαθήματα ζωής, γνωρίσαμε άτομα με μοναδική αίσθηση του χιούμορ, γελάσαμε πολύ, αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε πώς λειτουργούν στην καθημερινή τους ζωή και εγώ προσωπικά απέρριψα κάποιες αντιλήψεις λανθασμένες που είχα. Θεώρησα εκπληκτικό που συνομιλήσαμε με έναν κοφό, διότι μας εξήγησε ότι παρόλο που δεν άκουγε τον εαυτό του, μπορούσε να αρθρώνει λέξεις. Ο Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας δουλεύει ως motivational speaker στον ΣΚΕΠ. Το κύριο μέρος της δουλειάς του είναι να επισκέπτεται σχολεία και να συζητάει μαζί με τους μαθητές για θέματα διαφορετικότητας και αναπηρίας. Τους δίνω το δικαίωμα να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Και στην αρχή είναι κουμπωμένοι. Σύντομα ξεκουμπώνονται και τσουλάει πολύ όμορφα, γίνεται μια πολύ ωραία κουβέντα. Και είναι πολύ ικανοποιητικό για μας ότι βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν θέλουν να φύγουμε. Δηλαδή, παραμίζουν για μας το διάλειμμά τους, τη γυμναστική τους για να συνεχίσει αυτή η κουβέντα. Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να απαλυνθεί εάν από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν όλοι μαζί και να μοιράζονται δημιουργικά τη μοναδικότητά τους. Σε μια σύγχρονη κοινωνία, ο ευαισθητοποιημένος και ενημερωμένος μαθητής σήμερα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα συνειδητοποιημένο πολίτη του αύριο.